Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι χαρά μου που βρισκόμαστε εδώ για μία ακόμη συζήτηση. Μία συζήτηση στην οποία τις ερωτήσεις διατυπώνεται όλοι και όλες και εγώ με την ταπεινή μου δύναμη απαντώ. Να ευχαριστήσω όλους και όλες για την καλοσύνη σας. Να σας πω ότι όπως βλέπετε και αντιλαμβάνεστε βρισκόμαστε στην έναρξη ακριβώς του προεκλογικού αγώνα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να θολώσει τα νερά, αλλά μην ακούτε ούτε για Οκτώβριο ούτε για Νοέμβριο. Οι εκλογές έχω τονίσει ότι θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, οπότε όσοι θέλετε να συμβάλλετε από τη θέση του υποψηφίου πρέπει να απευθυνθείτε το συντομότερο στέλνοντας το βιογραφικό σας στο email του κόμματος που θα το βρείτε στο αντιδιαπλοκή.gr. Αντιδιαπλοκή θα μπαίνετε μέσα και εκεί θα βρίσκετε το το email επικοινωνίας στο αντιδιαπλοκή.gr και θα στέλνετε τα βιογραφικά σας. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Η μόνη δυσκολία που αντιλαμβάνεστε είναι ότι οι εκλογές γίνονται με λίστα και εμείς προς υπερπίδηση του εμποδίου έχουμε καθορίσει ότι πρέπει οι βουλευτές μας να παρετούνται εκλεγόμενοι, αφού ορκιστούν δηλαδή, να παρετούνται όταν τελειώσει το εξάμηνο της θητείας τους. Δηλαδή αν στις Αίρες εκλέξουμε ένα βουλευτή, θα παρετηθείτε στο εξάμηνο υπέρ του δευτέρου. Μετά ο δεύτερος στο άλλο εξάμηνο υπέρ του τρίτου. Γιατί δεν μπορούσα να κάνω και τις λίστες διορίζοντας βουλευτές. Αυτό αντίκειται και στις αρχές της Ένωσης Κεντρών. Δεν ξέρω αν σας παραξενεύει αυτό. Κάποιοι λένε είναι μικρό χρονικό διάστημα, οι βουλευτές δεν θα προλαβαίνουν να ενημερώνονται. Εμείς δεν θέλουμε να φτιάξουμε βεντέτες βουλευτές, δηλαδή ανθρώπους τζάκια που να ξεκινούν και να φτιάχνουν πολιτικές οικογένειες. Εμείς θέλουμε ανθρώπους που πιστεύουν στην ιδεολογία της Ένωσης Κεντρών και οι οποίοι θα παρετούνται στο εξάμηνο υπέρ του επομένου. Και παρακαλώ θερμά, όσοι δεν ενστερνίζεστε την άποψη αυτή που είναι κορυφαία και ουσιώδης, μην μας χτυπήσετε την πόρτα για υποψηφιότητα. Όσοι δεν συμφωνείτε στη λύση της εξάμηνης παραμονής στο Κοινοβούλιο και της αντικατάστασης αμέσως υπέρ του επομένου στη λίστα, για οποιοδήποτε λόγο αν διαφωνείτε, παραμείνετε φίλοι και οπαδοί και ψηφοφόροι. Βεβαίως, δεν νομίζω από αυτό να εξαρτάται αν θεωρείτε το κόμμα της Ένωσης Κεντρών τίμιο να εξαρτάται η ψήφο σας από αυτό. Λοιπόν, παραμείνετε ψηφοφόροι και θα έρθει η άλλη τετραετία, οι άλλες εκλογές που θα είναι με σταυρό και εκεί θα δώσει ο λαός τη λύση. Αλλά και εκεί δεν θέλω να βγαίνουν οι πιο γνωστοί, δεν μου αρέσει η άποψη αυτή, δηλαδή να βάλουμε ένα βασκερβολίστα και να κερδίζει την έδρα. Και εκεί θα αποφύγουμε το βεντετισμό και θα βάζουμε ανθρώπους που κατά το δυνατόν επίσης όριστα να μετρώνται. Εκεί υπάρχει άλλη δυσκολία, ότι όταν είναι με σταυρό κινδυνεύει ένας που είναι γνωστός ως μπασκετμπολίστας ή ως εμείς δεν βάζουμε τέτοιους, ή ως ηθοποιός ή ως άνθρωπος γνωστός, ας πούμε δημοσιογράφος,
θα κινδυνεύει να βγαίνει αυτός πρώτος σε σταυρό. Γιατί υπάρχει έτσι μια συνήθεια του κόσμου να ψηφίζει όποιον είναι πιο αναγνωρίσιμος. Θα προσπαθούμε τότε, θα υπάρχει ίσως λίγο η άλλη δυσκολία, να βάλουμε ανθρώπους που αναμετρώνται επί ίσης όρης. Δεν θα βάζουμε, λέει, στη λίστα ένα γνωστό και πέντε άγνωστους, ώστε να είναι περίπατος για το γνωστό να εκλεγεί. Δεν θα κάνω τέτοιο πράγμα, διότι τότε αυτό είναι το άλλο κακό. Η λίστα είναι, έχει καλό και κακό. Ότι μου δίνει την δυνατότητα να ιεραρχήσω εγώ την αξία των υποψηφίων. Με κριτήρια βέβαια αντικειμενικά, γιατί αν κάνει λάθος ο αρχηγός σε αυτό το πράγμα, με την επιτροπή επιλογής που είναι, που θα μου εισηγείτε, αν κάνουμε λάθη θα επομένουν τα λάθη εις βάρος του κόμματος. Αυτό είναι η λίστα. Όταν πάμε στο σταυρό, στη λύση του σταυρού στην επόμενη τετραετία, εκεί πρέπει να κάνουμε τις λίστες με προσοχή, γιατί αν βάζουμε άτομα γνωστά αλλά άχρηστα, κινδυνεύει να έχουμε άχρηστους βουλευτές, ηλίθιους, δηλαδή που να είναι μεν ονομαστοί στην κοινωνία, αλλά να είναι ανίκανοι να διεκπεραιώσουν το επαναστατικό κοινοβουλευτικό έργο που θα διεκπεραιώσει η Ένωση Κεντρών. Επομένως και όλες οι περιπτώσεις έχουν τις αδυναμίες, τα υπέρ και τα κατά. Δεν υπάρχει στη δημοκρατία κάτι που να είναι άψογο. Άψογο κάτι στη δημοκρατία το κάνει η σωστή και όριμη επιλογή των πολιτών. Εκεί είναι το καλό στη δημοκρατία, η επιλογή. Όταν όμως οι πολίτες επιλέγουν όχι με κριτήριο να τους διορίσεις τα παιδιά, αλλά με κριτήριο να αποκτήσει η χώρα βουλευτές αξιόλογους. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στο πρώτο ερώτημα. Σας εξήγησα το θέμα του εξαμήνου, έτσι παρακαλώ πάρα πολύ να το ενσερνιστείτε όλοι. Όσοι μπαίνουν υποψήφοι στην Ένωση Κεντρών και εκλέγονται, γιατί οι πρώτοι θα εκλεγούν στις περιφέρειες άνω των 4 εδρών. Στις περιφέρειες μέχρι 3 έδρες η Ένωση Κεντρών έχει μεγάλη πιθανότητα να εκλέξει. Δεν μιλάω εγώ, γιατί εγώ περιμένω ποσοστό άνω του 10. Αλλά στις περιπτώσεις που είναι οι βουλευτές άνω των 4, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε τον ένα βουλευτή από τους 4. Σε περιπτώσεις που είναι άνω των 5 έχουμε σίγουρα ένα βουλευτή, και άνω των 6 και 7 εκεί παλεύεται και για δεύτερο βουλευτή. Οι εκλογές αυτές θα είναι εκλογές ανατροπής. Μεγάλων ανατροπών μάλλον, που δεν τις φαντάζεστε. Δηλαδή μπορεί να δείτε κόμματα που τα λέγατε πρώτα να μην έρχονται πρώτα. Τόσο θα μου πείτε, τέτοια μεγάλη ανατροπή. Ναι, τέτοια. Μπορεί να δείτε ένα κόμμα, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία. Μεγάλο κόμμα, κυβέρναγε τόσο καιρό. Να τη δείτε σε πάρα πολλές περιφέρειες να είναι πίσω από την Ένωση Κεντρών. Δεν ξέρω στο συνολικό. Στο συνολικό δεν μιλάω. Αλλά μπορεί να τη δείτε σε πάρα πολλές περιφέρειες στη Νέα Δημοκρατία να είναι πίσω από την Ένωση Κεντρών. Επίσης μπορεί να δείτε και το ΣΥΡΙΖΑ να είναι πίσω από τους ψήφους της Ένωσης Κεντρών σε αρκετές περιφέρειες. Βέβαια, όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, πρώτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμώ εγώ. Αλλά σε πολλές περιφέρειες μπορεί η ψήφη της Ένωσης Κεντρών να είναι πάνω από το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λοιπόν εκλογές ανατροπής. Εγώ δεν θα μιλήσω άλλο για ποσοστά, ούτε τι αναμένω. Θα παρακολουθώ τις δημοσκοπήσεις όπως τις βγάζουν οι εταιρείες. Ξέρω και τις κρυφές δημοσκοπήσεις που είναι περίπου ένα συν 2% από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Να ξέρετε, οι αληθινές δημοσκοπήσεις είναι 2% για την Ένωση Κεντρών παραπάνω από αυτό που μας δίνουν. Οπότε είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, αλλά δεν πάβει να έχει ο δρόμος αυτός δυσκολίες. Έχουμε ένα δεκαήμερο που πρέπει να κλείσουν τα ψηφοδέλτια. Έχουμε δυσκολίες οικονομικές, πρέπει να περάσετε να βοηθήσετε ορισμένοι. Έτσι, γιατί κρατική επιχορήγηση δεν θα πάρουμε στις εκλογές. Η κρατική επιχορήγηση έχουν κάνει νόμο να τρέχει από το επόμενο έτος. Δηλαδή έγιναν οι εκλογές του 2015 και 12% να πάρει Ένωση Κεντρών δεν θα πάρει λεφτά, και θα τα πάρει
το 16. Τι να τα κάνει το 16, θα κάνουμε εκλογές τώρα χωρίς λεφτά. Επομένως, πρέπει να βοηθήσετε οικονομικά. Μα 100 ευρώ, μα 50 ευρώ, είτε στο λογαριασμό της τράπεζας που γράφει το ίντερνετ, αντιδιαπλοκή, μπαίνετε και βλέπετε το λογαριασμό του ίντερνετ, του Eurobank. Μόνο που πρέπει όταν καταθέτετε λεφτά στο λογαριασμό να δίνετε ή αφημί ή ταυτότητα, αριθμό ταυτότητας. Έτσι. Ο καινούργιος νόμος απαγορεύει ανώνυμες προσφορές προς τα κόμματα. Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος είναι να περνάτε από τα γραφεία και να παίρνετε και απόδειξη. Έτσι, να παίρνετε και απόδειξη, γιατί αν δώσετε 200 ευρώ, να παίρνετε απόδειξη. Αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, αυτά είχα να πω αρχικά. Κάνουμε ό,τι ανθρώπινο δυνατό για να σηκώσουμε το βάρος αυτού του ποσοστού, γιατί εμείς ήμασταν ακόμα 0,5, άντε 1, τώρα πήραμε το Γενάρη 2 σχεδόν, αλλά από το 2 στο 12 είναι 6 φορές παραπάνω ο γάιδαρος να τον εφορτώνεις. Να το λέμε σε όλα. Λοιπόν, να αρχίσουμε τις ερωτήσεις του κόσμου. Κύριε Λεβέντη, έχετε πει ότι η Ένωση Κεντρών είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με το οποιοδήποτε κόμμα φτάνει να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις που πρεσβεύει η Ένωση Κεντρών. Για ποιο λόγο δεν ζητάτε υπουργεία? Δεν θα είναι σαν να μην συμμετέχει η Ένωση Κεντρών στην κυβέρνηση? Να σας πω ακριβώς τι είπα. Αν έρθει η ώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ πιάσει 105 έδρες, εκεί τους υπολογίζουμε 108 με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και έχει Ένωση Κεντρών 40 βουλευτές και μπορεί να φτιαχτεί το 151 από τους ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και της Ένωσης Κεντρών. Αυτή είναι η πρώτη καλή περίπτωση. Γιατί υπάρχει η κακή περίπτωση να μην φτάνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Ένωσης Κεντρών να πιάνουν 145 και να χρειάζεται και κάτι άλλο. Οπότε τότε να ξέρετε ότι θα γίνει συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Και γιατί δεν θέλω να γίνει συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας? Γιατί και τα δύο αυτά κόμματα εδοκιμάστησαν στα μνημόνια, εδοκιμάστησαν και έχουν αντιλήψεις παλαιάς κοπής, στηρίζουν απόλυτα το δημόσιο και ρίχνουν όλα τα βάρη στον ιδιωτικό τομέα, προστατεύουν την ολιγαρχία, ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ, τους μεγαλοπλούσιους και η Νέα Δημοκρατία, και άρα θα έχουμε μία από τα ίδια και η χώρα δεν θα βγαίνει από το μνημόνιο ούτε σε 200 χρόνια, αν συνεχίζεται να υπάρχουν κυβερνήσεις μνημονιακού χαρακτήρα, τέτοιες, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία κλπ. Αν ο κορμός λοιπόν της κυβέρνησης είναι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, ο λαός θα βυθιστεί στην κρίση περαιτέρω και η Ελλάδα θα γίνει οικονομικό νεκροταφείο. Τι λοιπόν μπορεί να πετύχουμε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου? Μπορούμε να πετύχουμε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, αλλά να μην είναι στήριγμα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία, που και τα δύο κόμματα πιστεύουν στα δικά τους παιδιά, προστατεύουν την ελίτ, έτσι, κόμματα που διόγκωσαν τον κρατισμό, που απεδείχθησαν ανίκανα στις μεταρρυθμίσεις κλπ. Άρα, λοιπόν, το ευκταίο των εκλογών του Σεπτεμβρίου είναι να μην κάνουν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία και να υπάρχει δυνατότητα να κάνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ απλά με την ψήφο εμπιστοσύνης της Ένωσης Κεντρών. Αυτό πιστεύω ότι θα είναι κατορθωτό. Αν προσπαθήσουμε αυτή τη στιγμή το 6-7 που έχουμε να το κάνουμε 10-12.
Τι θα προσφέρει αυτό? Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ξεδοντιάστηκε, απεδείχθη κόμμα κάλπικο, έλεγε ψέματα, έλεγε σχίζει μνημόνια, έλεγε διαγράφει χρέη, και έφτασε στην κρίσιμη στιγμή και έγινε μνημονιακό κόμμα ένα βράδυ ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έκανε κάτι ωραίο, σπουδαίο. Έδιωξε τους αριστερούς. Τους διώχνει μάλλον τις μέρες αυτές. Τους αριστερούς, τους τρελούς, τους δραχμείς. Και γίνεται ένα κλασικό κεντροαριστερό κόμμα όπως ήταν το παλιό ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν βλέπω να διαφέρει και σε τίποτα από το ΠΑΣΟΚ. Είναι όμως κόμμα χωρίς πρόγραμμα, γιατί είχε πρόγραμμα ηλίθιο, πρόγραμμα ασυνάρτητο. Μιλούσε για συγκρούσεις με τον βορρά της Ευρώπης, μιλούσε για να αλλάξει η Ευρώπη. Τα διάφορα που ακούγονταν ευχάριστα, αλλά ήταν όλα βάσιμα. Είναι λοιπόν ένα ΣΥΡΙΖΑ χωρίς πρόγραμμα. Μπορεί η Ένωση Κεντρών να πει του ΣΥΡΙΖΑ, πάρε το πρόγραμμά μου, το πρόγραμμά μας, πάρτε το. Δεν θα βρείτε καλύτερο. Δεν θα βρείτε καλύτερο, γιατί κάνουμε αληθινές μεταρρυθμίσεις, κόβουμε τις διπλές συντάξεις, τις τριπλές. Κόβουμε την πολυθεσία, κόβουμε τους αργομίστους στους δήμους, στις ΔΕΚΟ, στο δημόσιο. Κόβουμε τους συμβούλους, παρασυμβούλους των υπουργών, κόβουμε τη χρηματοδότηση των κομμάτων από το κράτος, κόβουμε τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ. Βάζουμε κανόνες, ας πούμε, ένα γραφείο ανέβρεσης εργασίας, εκεί να απευθύνονται οι πολίτες σε κάθε δήμο για τους διορισμούς, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, με βάση τα αληθινά τους και αντικειμενικά τους προσόντα. Κόβουμε γενικώς από το δημόσιο κάθε σπατάλη και ξαναστέκει η Ελλάδα στα πόδια της. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πάρει ένα 25%, δεν έχει όμως κανένα πρόγραμμα. Είναι όπως ένα λιοντάρι που έχει ξεδοντιαστεί, έχει σάπια δόντια. Γιατί το πρόγραμμα που είχε ήταν λαϊκίστικο και απέβλεπε μόνο σε ψηφοθυρία. Κατά πολύ σωμίαζε με το ΠΑΣΟΚ το πρόγραμμα την εποχή του Φαγοποτιού. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη. Τώρα το ΣΥΡΙΖΑ είναι τελείως χωρίς πρόγραμμα, έχει έναν αρχηγό κάποιας αποδοχής. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει αν είναι έξυπνος ο ΣΥΡΙΖΑ? Να πάρει το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών, να κυβερνήσει με ψήφο εμπιστοσύνης από την Ένωση Κεντρών και να μείνει στην ιστορία ότι έκανε και κάτι, ενώ όλα τα κόμματα μέχρι τώρα δεν κάνανε απολύτως τίποτε. Και η χώρα σιγά σιγά να σταθεί όρθια. Εμείς με τα χαράς παρέχουμε το πολιτικό μας σχέδιο και το πολιτικό μας πρόγραμμα για να γίνει αυτό. Δεν έχουμε αντίρρηση. Όμως λέμε ότι η ψήφος εμπιστοσύνης θα δοθεί και κάθε μήνα, στη τελευταία μέρα, θα συνεδριάζουν οι βουλευτές της Ένωσης Κεντρών για να διαπιστώνεται ότι τηρείται το πρόγραμμα. Αν διαπιστωθεί κοροϊδία ότι δεν τηρείται το πρόγραμμα, θα αποσύρουμε την εμπιστοσύνη μας από την κυβέρνηση από τον πρώτο μήνα. Τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα. Κάποιοι στενοχωριούνται και λέει, γιατί προτιμάτε με το ΣΥΡΙΖΑ? Αν βγει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, με αυτήν. Ή αν δεχθούν να στηρίξουν όλοι μια κυβέρνηση τεχνοκρατών, με αυτήν. Θα δώσω ψήφο υπό τον όρο όμως, το προσέχετε αυτό παρακαλώ, ότι θα τους πω αυτά τα 9 σημεία θέλει ένα κεντρών. Κάθε μήνα θα ελέγχεστε, προχωράτε, παρουσιάζετε πρόοδο, πάμε στο δεύτερο μήνα, πάμε στον τρίτο μήνα. Ψήφο εμπιστοσύνης έτσι εν λευκό δεν δίδεται από την Ένωση Κεντρών. Βιάστηκαν κάποιοι να πούν ότι θα συνεργαστώ με το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε καμία συνεργασία?
Ποια συνεργασία, το ότι δίνω ψήφο αν δεχθούν το πρόγραμμά μου. Μα εμένα αυτό που με ενδιαφέρει από την πρώτη μέρα που ασχολήθηκα με την πολιτική είναι αυτά που θεωρούσα μέσα μου σπουδαία, αυτά να εφαρμοστούν. Δεν με νοιάζει ποιος θα τα εφαρμόσει. Αλήθεια δε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή καίγομαι να μην έχει, δεν θέλω η Ελλάδα να έχει αργόμισθους. Θέλω στην παιδεία να τεθούν κάποιες βάσεις. Όχι κάθε υπουργός να αλλάζει με νομοσχέδια τα θεσπιθέντα υπό του προηγουμένου. Καίγομαι να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών, γιατί έχω τη βεβαιότητα ότι λυτρώνει τη χώρα από τα μνημόνια και τα δανεικά. Αν ήταν η Νέα Δημοκρατία πρώτη, σε αυτήν θα έδιδα, σας το λέω. Αν γίνει κυβέρνηση οικουμενική, σε αυτήν θα δώσω. Αλλά υπό τον όρο αποδοχής από πλευράς της κυβέρνησης των 9 σημείων της Ένωσης Κεντρών. Το ξεκαθαρίσαμε, μιλήσαμε καθαρά και εξάστερα. Δεν υπάρχει συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε συνεργασία με κανέναν άλλον. Υπάρχει συνεργασία ακόμη και με το διάολο, αρκεί να τηρείται το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών, το οποίο θεωρώ τόσο σπουδαίο να τηρείται, όσο δεν φαντάζεστε όλοι. Όταν τηρηθεί και εφαρμοστεί, τότε θα καταλάβετε γιατί επιμένω να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών. Γιατί στα 25 χρόνια που έκατσα στη μηδενισμένη αντιπολίτευση, στα ζήτητα, οι άλλοι που κυβερνούσαν κάνανε ρουσφέτια. Εγώ κατήρτιζα πρόγραμμα. Εγώ έβλεπα τις αδυναμίες, τις εντόπιζα και κοίταζα πώς θα τις ιάσουμε, πώς θα τις θεραπεύσουμε. Ένα μικρό κόμμα που τώρα μεγαλώνει είναι έτοιμο να αποδώσει κυβερνητικό έργο γόνιμο, ενώ κόμματα μεγάλα ήτανε μαγαζιά εμπορίου και μαγαζιά συμφερόντων. Αυτά θα αποδειχθούν σε 30 ημέρες από σήμερα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Κύριε Πρόεδρε, δεδομένου ότι έρχονται εκλογές, μήπως θα ήταν σωστό σιγά σιγά να βγαίνει στα κανάλια και μερικοί βουλευτές σας, ώστε να τους γνωρίζει ο κόσμος σιγά σιγά. Καταρχάς, στην Ένωση Κεντρών, γιατί βιάζεστε? Θα δείτε και κάποια ονόματα που δεν θα τα πιστεύετε, που τα έχετε δει στις τηλεοράσεις. Γιατί βιάζεστε? Αλλά η δύναμη της Ένωσης Κεντρών δεν είναι αυτά τα κάποια προβεβλημένα πρόσωπα. Η δύναμη της Ένωσης Κεντρών είναι τα άγνωστα πρόσωπα που κάτσανε επί 30 χρόνια δίπλα μου και μου δίνανε δύναμη όταν είχα μοναξιές. Αυτή είναι η πραγματική μου δύναμη. Μην βιάζεστε λοιπόν. Τα άγνωστα άτομα οι τηλεοράσεις δεν τα βγάζουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα άγνωστα άτομα θα γίνουν γνωστά όταν δείτε στους 40-45 βουλευτές που θα βγάλουμε να είναι οι 30 άγνωστοι. Τότε θα βγούνε στις τηλεοράσεις αναγκαστικά και θα δείτε ότι υπήρχε δύναμη που κρατιόταν δίπλα μου τόσες δεκαετίες. Λοιπόν, δεν μπορώ να κάνω τίποτα και εμένα με δυσκολία με βγάζουν. Εμένα με δυσκολία με βγάζουν, σας το εκμυστηρεύομαι. Υπάρχουν κανάλια που δεν με έχουν βγάλει ακόμη. Τηρούν έτσι μια σκληρή γραμμή. Εγώ δεν την καταλαβαίνω. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα μας βγάλουν και αυτοί πολύ γρήγορα. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι μάχη καναλιών, είναι μάχη ουσίας. Σήμερα είναι το ίντερνετ. Εμείς στο ίντερνετ θα οφείλουμε τη νίκη της Ένωσης Κεντρών. Τα κανάλια απλά έρχονται για να μην ξεφτυλιστούν, να το πω έτσι, και για να μην βγει ένα 12% χωρίς να μας έχουν βγάλει, έρχονται να μας βγάλουν και αυτά για να αποκτήσουν άλοθη. Άλοθη και για το διωγμό που γινόταν επί τόσα χρόνια. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εδώ και εγώ για να μιλήσω, ας πούμε, σε διάφορα κανάλια, δυσκολεύομαι, αλήθεια σας το λέω.
Προσπαθώ όμως, γιατί είναι ανάγκη να μιλήσουμε. Λοιπόν, πιστεύω στις εκλογές ότι θα αρχίσουν να βγαίνουν και υποψήφοι. Αναγκαστικά. Αλλά κάποιοι των υποψηφίων της Ένωσης Κεντρών θα είναι γνωστοί. Θα έχουν υπάρξει και στο Κοινοβούλιο. Από όλο αυτό το κύμα που με πλησιάζει για να μπουν στους συνδυασμούς, θα βάλω πολύ λίγους, όσους κρίνω οικογενειάρχες και τίμιους, που είχαν ταλαιπωρηθεί από τον δικοματισμό των τελευταίων 40 ετών. Πολύ λίγους θα βάλω, αλλά πρέπει ένας κεντρών να έχει και ανοιχτές πόρτες. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τις πόρτες. Δεν είμαστε κομμουνιστικό κόμμα να βάζουμε υπαλλήλους του κόμματος στους συνδυασμούς. Δεν μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα. Η Ένωση Κεντρών είναι ακόμα εξουσίας. Θα πάρει τώρα 12, την άλλη φορά θα πάρει 30. Δεν μπορώ να κλείσω την πόρτα σε όλους αυτούς κάποιους που μετά από συζήτηση που γίνεται βλέπω ότι αναθεματίζουν το παρελθόν και ασπάζονται την ιδεολογία της Ένωσης Κεντρών και βλέπω στο βλέμμα τους διάθεση προσφοράς, δεν μπορώ να τους κλείσω την πόρτα. Είναι εκλογές με λίστα, είναι δύσκολες εκλογές. Παρακαλώ. Ναι, Βλάσης. Οι λέξεις μεταρρυθμίσεις και μνημόνια έχουν παρεξηγηθεί. Παρ' όλα αυτά διακρίνεται μια ηγεμονική τάση του Βορρά που λειτουργεί με λανθασμένο πολλές φορές τρόπο, όπως η Γερμανία για παράδειγμα. Εγώ δεν συμφωνώ ότι η Γερμανία λειτουργεί ηγεμονικά. Αν πάρουμε, κύριε Βλάση, την οικονομική της ισχύ σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη, έπρεπε πράγματι η Γερμανία να είναι ηγεμόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν λειτουργούσαν δηλαδή με βάση την πραγματικότητα, το μπάτζετ, τους προϋπολογισμούς, τις οικονομίες κλπ. Όμως βλέπετε η Γερμανία απεδέχθη να μπει στην Ευρωζώνη. Η Αγγλία δεν απεδέχθη. Και ξέρετε γιατί δεν απεδέχθη? Γιατί δεν απεδέχθη τον βασικό όρο της ΟΝΕ, που είναι η χρηματοδότηση των ασθενεστέρων κρατών από τις ισχυρότερες. Κάτι που δεν γνωρίζετε, ο όρος για να μπει ένα κράτος στην Ευρωζώνη, μικρό ή μεγάλο, είναι ότι αν είναι ισχυρό πρέπει να δεχθεί να δίνει χρήματα υπέρ των ασθενεστέρων κρατών. Αυτός ήταν ο όρος. Η Αγγλία δεν τον απεδέχθη. Η Γερμανία τον απεδέχθη. Αυτό δεν σας λέει κάτι? Όλα τα λεφτά αυτά που λένε οι υπουργοί εδώ, μη χάσουμε το ΕΣΠΑ, μη χάσουμε το ένα, μη χάσουμε το άλλο. Δεν ακούτε που λένε συνέχεια μη χάσουμε και μη χάσουμε, να προλάβουμε, να καταρτήσουμε σχέδια. Αυτά τα λεφτά από πού έρχονται? Κατά 60% από τη Γερμανία. Πού βλέπετε, τι έλεγε ο κύριος Βλάσης, μπορώ να επιστρέψουμε στο μήνυμα, γιατί έχω φύγει από εδώ το μήνυμα. Έλεγε, η Γερμανία δηλαδή λειτουργεί, βρίσκεται σε ηγεμονική τάση η Γερμανία. Αν είχε ηγεμονικές τάσεις δεν θα έμπαινε στο ευρώ, θα παρέμενε στο μάρκο. Και οι σκληροί δεξιοί μέσα στη Γερμανία λένε ότι κακώς μπήκαμε στο ευρώ. Αν διαβάσετε την αρθρογραφία, είναι υπέρ του μάρκου. Η Γερμανία άλλο λάθος κάνει στο ελληνικό πρόβλημα. Ότι δεν έχει μελετήσει σωστά τα σκοτεινά του σημεία. Και τα σκοτεινά του σημεία είναι τα σοβαρά σημεία. Το ελληνικό πρόβλημα έχει κάποια σημεία που λάμπουν. Αυτά τα γνωρίζουν στο εξωτερικό. Κάποια άλλα σημεία όπως ότι έχουμε, να σας πω ένα νούμερο, έχουμε 250.000 προώρο συνταξιοδοτουμένους. Και μάλιστα κάτω δεν των 50 ετών. Αυτό δεν το ξέρει καλά η Μέρκελ ακριβώς το νούμερο. Της λένε διάφορα πράγματα, της τα κρύβουν, ανακατεύουν τους όλους αριθμούς. Ότι έχουμε 330.000 που παίρνουν επίδομα πρόνοιας.
και το επίδομα πρόνοιας απαιτεί η αναπηρία άνω του 67%. Και εγώ σας λέω ότι πάνω από 70% του αριθμού αυτού δεν έχει αναπηρία. Τους το δίνουμε έτσι σαν οικονομική ενίσχυση. Και είναι μεγάλη αιμορραγία αυτή. Να δίνεις σε 330.000 ανθρώπους 680 ευρώ το δίμηνο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δεν μπορεί να φανταστεί η Μέρκελ, ας πούμε, ότι στο Δήμο Τάδε δουλεύουν 780 και προσέρχονται γραμμένοι στα μισθολόγια 780 και δουλεύουν στα αλήθεια 400. Οι άλλοι είναι αργόμισθοι. Δεν μπορεί να το σκεφτεί αυτό η Μέρκελ. Ούτε θα πάρει διάφραγμα να το μάθει. Δεν μπορεί να μάθει η Μέρκελ ότι έχουμε εταιρείες του δημοσίου φαντάσματα που έχουν διοικητικά συμβούλια που αμείβονται, γραφεία, ενίκια κλπ. Οι οποίες εταιρείες πραγματικά δεν παράγουν τίποτε. Είναι ένα δρανία. Δεν μπορεί να σκεφτεί η Μέρκελ ότι κάθε κόμμα έχει συγχρόνως και ένα ίδρυμα από πίσω, όπως το Ίδρυμα Καραμαλή που έχει Νέα Δημοκρατία, ή το Ίδρυμα Ίσταμε που έχει το Πασόκ, ή το Ίδρυμα δεν ξέρω πώς τους λένε, που είναι δεύτερη χρηματοδότηση κομμάτων. Η πρώτη είναι η επίσημη, η δεύτερη είναι με ιδρύματα. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό η Μέρκελ. Το καταλάβατε. Επίσης δεν μπορεί να καταλάβει ότι η χρηματοδότηση των ΜΚΟ κατά μόνο 5% είναι τίμια και το άλλο 95% είναι κατασκευάσματα των κομμάτων για να χρηματοδοτούνται άνθρωποι των υπουργών. Ούτε αυτό μπορεί να το καταλάβει. Άρα το έγκλημα της Γερμανίας είναι ότι κάθεται και διαπραγματεύεται με απατεώνες που είναι κυβερνήτες στην Ελλάδα. Αυτό κάνει η Γερμανία και οριζοντιοποιούν τα βάρη, υπόσχονται αυτοί οι απατεώνες που κυβερνούν στην Ελλάδα μεταρρυθμίσει στη Γερμανία, τους κοροϊδεύουν και μετά επειδή έρχεται η ώρα της επόμενης δόσης και δεν έχουν εκπληρωθεί τα προηγούμενα, τι να κάνει και η Γερμανία, ζητάει σκληρά μέτρα. Τι άλλο να κάνει, να δίνει τα λεφτά χωρίς τίποτε. Δηλαδή, συμφωνούνται κάποια πράγματα μεταξύ Γερμανίας και ελληνικής κυβέρνησης. Συμφωνούνται κάποια πράγματα. Επαναλαμβάνω, μεταξύ Γερμανίας και ελληνικής κυβέρνησης. Ωραία. Η ελληνική κυβέρνηση κοροϊδεύει κάθε φορά και δεν τα τηρεί. Δεν τα τηρεί αυτά τα πράγματα η ελληνική κυβέρνηση. Έρχεται η ώρα της επόμενης δόσης και έρχονται εδώ, βλέπουν ότι δεν έχει γίνει τίποτε και σου λέει τι γίνεται εδώ, πόσο απατεώνες είναι οι Έλληνες και δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους και αναγκάζονται και ζητούν πρόσθετα μέτρα για να καλυφθεί έτσι το κενό από τις μη προοδεύουσες μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι όμως λάθος, γιατί αυτό στρέφεται, έπρεπε να ξέρει η κάθε Μέρκελ, ότι στρέφεται κατά του ελληνικού λαού, ο οποίος καλείται να πληρώσει βαρύτερο τίμημα. Έπρεπε να το καταλαβαίνει η κάθε Μέρκελ. Δεν ξέρω πόσο τη νοιάζει, αλλά πρέπει να τη νοιάζει κιόλα, γιατί όσο στην Ελλάδα αναπτύσσεται ευρωσκεπτικισμός και όσο στην Ελλάδα μισούν την Ευρώπη, ξεκινάει η επανάσταση της ανοησίας. Δηλαδή ενώ μπορούσε να είχαμε μια ενότητα που δημιουργεί ευτυχία στους λαούς της Ευρώπης, ξεκινάει η επανάσταση να γκρεμίσουμε αυτή την ενότητα αφού δεν μας έφερε ευτυχία. Και αυτό είναι μια ακριβώς ανόητη εκδοχή. Δηλαδή δεν κάνει σωστά το σχέδιο ολοκλήρωσης της Ευρώπης. Παίρνεις λάθος μέτρα για μια χώρα όπως η Ελλάδα που βρίσκεται σε δοκιμασία. Αναπτύσσεται ευρωσκεπτικισμός και αυτός ο ευρωσκεπτικισμός είναι ένα μεταδιδόμενο μικρόβιο ανά την Ευρώπη,
το οποίο αναπτύσσει, επαναλαμβάνω, την επανάσταση της ανοησίας. Δηλαδή το να γκρεμίσουμε την Ευρώπη αφού δεν μας έκανε ευτυχισμένους. Δηλαδή μια Ευρώπη που δεν έχει αποτύχει, απλά δεν ευρέθησαν εγκέφαλοι σωστά να εφαρμόσουν το σχέδιό της, να βρίσκει μπροστά της σχέδιο γκρεμίσματος της Ευρώπης. Από ποιους? Από τους επαναστάτες της ανοησίας. Από αυτούς που δεν εκπροσωπούν τίποτα. Που αξιοποιούν μόνο τα λάθη με σκοπό το γκρέμισμα. Τίποτα άλλο. Και είναι της δραχμής το λόμπι αυτό. Να σας πω κάτι για να τελειώνουμε. Η Ένωση Κεντρών αγαπάει την Ευρώπη. Η Ένωση Κεντρών αγαπάει το ευρώ. Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Αισθάνομαι την υποχρέωση να αγωνιστώ να διορθωθούν τα λάθη. Δεν θεοποιώ την Ευρώπη. Δεν θεοποιώ το ευρώ. Θεωρώ όμως ηλίθιους αυτούς που θεωρούν ότι είναι λύση να γκρεμίσουμε την Ευρώπη. Γιατί δόθηκε μια ευκαιρία στη γυραιά Ήπειρο να κάνει τους πολίτες της ισχυρότερους και ζώντες σε μια κοινωνία δημοκρατικότερη και ευτυχέστερη και σαν μια κακοδαιμονία, αυτή την ευκαιρία πάμε να την κρεμίσουμε. Δεν θα συμπράξω με λογικές τέτοιες κατεδάφισης. Αγωνίζομαι για να διορθωθούν τα λάθη της Ευρώπης. Και γι' αυτό ο ελληνικός λαός θα δώσει στην Ένωση Κεντρών μεγάλο ποσοστό. Γιατί αισθάνθηκε ότι αυτή της δραχμής είναι τρελή, είναι ανόητη. Και το όλο ζήτημα έγκυται να διορθώσουμε κάποια λάθη που έγιναν στις αποφάσεις και για την Ελλάδα και για όλη την Ευρώπη. Αλλά την Ευρώπη όμως ως Ευρώπη οφείλουμε να την έχουμε ψηλά μέσα μας. Είναι ο μόνος τρόπος να διατηρηθεί η δημοκρατία και η ποιότητα ζωής των πολιτών της να αυξηθεί. Γι' αυτό στηρίζει ο λαός την Ένωση Κεντρών. Γιατί είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Διόρθωσης κάποιων λαθών με αλλαγή των μεταρρυθμίσεων, γιατί οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο 1, στο Μνημόνιο 2 και στο Μνημόνιο 3 ήταν λανθασμένες. Αυτή είναι η αποστολή εισόδου του Βασίλη Λεβέντη στη Βουλή. Να διορθώσω τις μεταρρυθμίσεις και να τις κάνω από την ατζέντα των 9 σημείων της Ένωσης Κεντρών αποτελεσματικές και άμεσα αγώνιμες, να κάνω τις μεταρρυθμίσεις, να τις διορθώσω και να αποδείξω ότι κι αν έγιναν κάποια λάθη στην πορεία, υπάρχει δύναμη διόρθωσης των λαθών και διατήρησης της πορείας της Ευρώπης προς την άνοδο. Γι' αυτό δεν βγαίνω να κατηγορήσω τη Γερμανία, παρότι έχει κάνει και αυτή λάθη, και γι' αυτό δεν συμπράττω με αυτούς που αποβλέπουν στην κατεδάφιση της Ευρώπης. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η θέση σας για τις σχέσεις της Ελλάδος με το Ισραήλ? Επίσης, θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να συνεισφέρει στην προσπάθεια κατά του ISIS? Οι σχέσεις της Ελλάδος με το Ισραήλ πρέπει να είναι καλές. Γιατί το Ισραήλ είναι μια χώρα που έχει υποστεί δοκιμασίες και μια χώρα που επηρεάζει τον Αμερικάνικο παράγοντα. Επομένως, δεν σας κρύβω ότι θα κάνω το παν για την βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ. Ένα το κρατούμενο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα αδικήσω τον αραβικό κόσμο, ότι δεν θα είναι ψηλά μέσα μου και οι Άραβες, τα αραβικά κράτη, με τα οποία κράτη μας συνδέουν αιώνιοι δεσμοί φιλίας. Πολιτική λοιπόν ισορροπιών χρειάζεται και με το Ισραήλ. Πολιτική ισορροπιών. Δεν είμαστε με το Ισραήλ. Φιλικές σχέσεις αναπτύσσουμε. Με τους Άραβες μπορώ να σας πω είμαστε. Ψυχικά εγώ σαν Λεβέντης είμαι με τους Άραβες. Και θα σας πω και κάτι. Όταν ήμουν στο εξωτερικό γινόταν ο πόλεμος
ο πόλεμος το Ισραήλ μάλλον είχε κάνει τον πόλεμο τότε με τους Αιγύπτιους νομίζω και είχε μια ανακατοστούρα και κάνει επιστράτευση και στο απέναντι διαμέρισμα εκεί στο Σουντέντεν-Μολχάιμ έμενε ένας Ισραηλινός που ήταν αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού και μου λέει κύριε Λεβέντη αύριο φεύγω για να είμαι έφεδρος για να υπηρετήσω στον Ισραηλινό στρατό. Κάτσαμε και κουβεντιάσαμε και του λέω αντί να γυμνάζεστε στο να πολεμάτε μεγαλύτερη αξία θα είχε να γυμναστείτε στο να συζητάτε. Μα όχι, οι Άραβες είναι αυτοί, κάνουν επιθέσεις αυτοκτονίας, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο. Λέω, κάνανε λάθη και οι Άραβες, αλλά εσείς δεν πρέπει να καταφιάνεστε από αυτά τα λάθη για να κάνετε το πρόβλημα άλυτο. Σας επιτράπη να φτιάξετε μια χώρα. Η χώρα αυτή για να διατηρηθεί χρειάζεται γύρω-γύρω σταθερότητα. Όσο διατηρήσετε σε τριβές με τους Άραβες, ποτέ δεν θα αισθανθείτε ήρεμοι. Και αυτή τη στιγμή το Ισραηλινό έθνος του τόνισα, εκείνο που χρειάζεται είναι ηρεμία. Γαλήνη. Γιατί πέρασε μια μεγάλη δοκιμασία με τον τρελό τον Χίτλερ. Με άκουγε με προσοχή. Σαν άκουγε πρώτη φορά λόγια προσέγγισης. Σαν να ήταν μαθημένος μόνο στη μυσαλλοδοξία και στην τροφή του μίσους. Εντυπωσιάστηκαν. Και λέω τι κάνουνε οι Ισραηλοί, τρελάθηκαν. Δεν τους έφταναν τα θύματα του Χίτλερ, θέλουν κι άλλα. Το ίδιο θα ισχύσει και με τους Ρώσους και με τους Αμερικανούς. Η θέση της Ελλάδος ανήκει στην Ευρώπη, ξεκάθαρα. Αλλά καλές σχέσεις θα έχουμε και με τους Ρώσους, που είναι πατροπαράδοτα καλές, και με τους Αμερικανούς, οι οποίοι δείχνουν ένα ενδιαφέρον για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Και οι οποίοι έχουν και τη δύναμη παρέμβασης σε θέματα Τουρκίας, Αλβανίας, Σκοπίων κλπ. Θα ήταν ευχής έργο να γίνει, αφού προετοιμαστεί βέβαια διπλωματικά, μία σύνοδος, να δώσουμε μία οριστική λύση στα ζητήματα Σκοπίων, Αλβανίας και Τουρκίας. Και να είστε βέβαιοι ότι αυτό συνέφερε όλες τις χώρες. Η Ελλάδα δεν ζητάει τίποτε από κανέναν άλλον, αλλά περιέργως οι άλλοι ζουν ελπίζοντας ότι θα πάρουν κάτι από την Ελλάδα. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν θα συμβεί. Δεν θα πάρει κανείς κάτι από την Ελλάδα. Τουλάχιστον αυτή είναι η θέση της Ένωσης Κεντρών. Αν μπορούμε λοιπόν να κάτσουμε να συνεννοηθούμε, και αυτό εδώ έρχεται ο ρόλος της Αμερικής. Γι' αυτό θέλω φιλικές σχέσεις με τις Αμερικές. Να ασκήσει την επιρροή της, ώστε να λογικευτούν οι τρελοί που μας περιβάλλουν. Εμείς δεν θέλουμε τίποτε, το γνωρίζετε αυτό, καμία διεκδίκηση δεν έχουμε από άλλη γειτονική χώρα. Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε. Νομικά θα μπορούσαμε να βασίσουμε διεκδικήσεις. Αλλά επειδή το θεωρώ τρελό, εν έτη 2015 να αλλάζουν σύνορα, δηλώνω ότι δεν διεκδικούμε τίποτα. Να αντιληφθούν όμως και όσοι τρέφουν βλέψεις κατά της Ελλάδος, ότι δεν θα πάρουν ποτέ τίποτε όσο και αν επιμείνουν ό,τι και αν κάνουν. Άρα ο ρόλος της Αμερικής εδώ αρχίζει να γίνει μια σύνοδος οριστικής επίλυσης των διαφορών και κατάρτισης συμφώνου. Εμείς να διευκολύνουμε τις σχέσεις των κρατών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ίδια τα κράτη να δείξουν σοβαρότητα και να εγκαταλείψουν δηλώσεις αλυτρωτισμού και βλέψεις και ανόητες, εν πάση περιπτώσει, κινήσεις που δυσκολεύουν την όποια διπλωματική πρακτική. Γεια σας κύριε Λεβέντη, πώς σκοπεύετε να διώξετε τους αργόμισθους, με ποιο σύστημα, με ποιο πάτημα μάλλον. Θυμάστε όταν έκλεισαν την ΕΡΤ, κόντεψε να πέσει η κυβέρνηση. Εσείς πού θα βρείτε το πάτημα να διώξετε
12.000 άτομα. Τα 12.000 άτομα δεν είναι αργόμισθοι, είναι αποσπασμένοι. Οι αργόμισθοι είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Δεν έχετε ακούσει καλά τις απόψεις Ένωσης Κεντρών. 12.000 είναι οι αποσπασμένοι, δηλαδή ενώ δουλεύουν στα ΕΛΤΑ, τους έχουν μεταφέρει και είναι αργόμισθοι. Αργόμισθοι είναι, αλλά είναι αποσπασμένοι. Αυτούς τους βρίσκουμε αμέσως. Είναι 12.000, είναι καταγεγραμμένοι. Υπάρχουν όμως δεκάδες χιλιάδες άλλοι αργόμισθοι που κρύβονται ανάμεσα σε ευσυνείδητους δημοσίους υπαλλήλους. Μου προσεφέρθη μία μελέτη από το εξωτερικό, οι οποίοι με άκουσαν ότι έχω πει ότι θα γράψει σε ένα χαρτί κάθε δημόσιο υπάλληλο τι αρμοδιότητες καλύπτει και θα κληθούν οι διατελέσαντες προϊστάμενοι ενόρκως να το επαληθεύσουν. Μου έφεραν λοιπόν μία μελέτη ότι μπορούμε αλλιώς να βρούμε τους αργόμισθους. Δεν θα την αποκαλύψω γιατί θα την αντιγράψουν. Ξέρετε τι κάνει το ποτάμι, ακούει τις ομιλίες μου και θα τις αντιγράφει. Δεν θα τους κάνω αυτή τη φορά αυτή τη χάρη. Έχω μελέτη με βάση την οποία μέσα σε ένα μήνα βρίσκουμε όλους τους αργόμισθους των τελευταίων 20 ετών. Βελτιωμένοι σε σχέση με αυτό που έλεγα εγώ, να καταγράψουν σε ένα χαρτί με ενόρκως τι αρμοδιότητες κάλυπταν και να κληθούν οι διατελέσαντες προϊστάμενοι ενόρκως να επαληθεύσουν ή να διαψεύσουν. Λοιπόν, όμως δεν θα κάνω το λάθος αυτή τη φορά να πω πώς θα γίνει η αξιολόγηση ώστε να βρούμε τους αργόμισθους. Έτσι, ναι. Γιατί κάποιοι άλλοι μου έφεραν μια άλλη μελέτη που μου λέει «Δεν παρακολουθείτε τι κάνει το ποτάμι». Αντιγράφει αυτά που λέτε την προηγούμενη, τα λέει την επόμενη, ως δικά του. Ενώ οι ίδιοι είναι άχρηστοι, είναι τσιράκια του κάθε μπόμπολα και του ιουδήποτε, αντιγράφουν για να παρουσιάσουν ότι έχουν και δύναμη επιχειρημάτων. Γι' αυτό λέει σταματήστε κύριε Λεβέντη να τους δίνετε τροφή. Λοιπόν. Μέχρι τώρα εγώ πίστευα βέβαια ότι ας με αντιγράφουν. Αλλά δεν είναι και αυτό και δίκαιο. Δηλαδή εμείς να πεθαίνουμε εδώ να καταρτίζουμε σχέδιο και οι άλλοι να κάθονται στην τηλεόραση να απομαγνητοφωνούν και να τα παρουσιάζουν ως δικά τους επειδή έχουν την τηλεόραση ευκολότερα από εμάς. Για να δούμε την ερώτηση. Πρόεδρε, θα ήθελα τη γνώμη σου σχετικά με τη σύμβαση για τα περιφερειακά αεροδρόμια. Τη θεωρείς υφαίρουσα τη σύμβαση ή όχι για το ελληνικό δημόσιο? Αν όχι, δηλαδή αν δεν τη θεωρείς υφαίρουσα, τι θα έπρεπε να αλλάξει στη σύμβαση σύμφωνα με την κρίση σου? Ακούστε, έχω πει ως φιλοσοφία ότι είναι ελληματικό να το ιδιωτικοποιούμε για 30 χρόνια, να μην πουλάμε γη, ως την επιχείρηση να εκχωρούμε για διάστημα 30 ετών. Αυτή είναι η φιλοσοφία της Ένωσης Κεντρών. Και η γη στη λήξη των 30 ετών να επανέρχεται στο δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτό πιστεύω ότι όντως οι συμφωνίες των αεροδρομίων είναι λάθος και πρέπει να υπακούσουν στην φιλοσοφία αυτή που σας ανέφερα. Εκχωρούμε μόνο την επιχείρηση με δέσμευση του συμβαλωμένου ότι θα κάνει κάποια έργα βελτίωσης και επέκτασης της επιχειρήσης των αεροδρομίων, γιατί τα αεροδρόμια είναι μια σύνθετη επιχείρηση, δεν είναι μόνο αεροδρόμια, είναι και εμπορικά κέντρα, είναι και μεταφορικοί σταθμοί, είναι και αποθηκευτικοί σταθμοί, είναι πολλά πράγματα, είναι σύνθετο το χρηστικό αντικείμενο των αεροδρομίων. Λοιπόν, να εκχωρούμε όμως, θεωρώ λάθος να πούμε όχι, δεν κάνουμε τίποτε. Αλλά για 30 χρόνια και το οικόπεδο πάντα στο δημόσιο. Μόνο εκχώρηση της επιχείρησης εκχώρηση. Συνεχίζουμε.
Θα τα μελετήσουμε μετά τις εκλογές. Θα κάτσει ο Λεβέντης μαζί με ένα νομικό τμήμα να δούμε όλες τις συμβάσεις. Ακόμη και να υπογραφούν οι συμβάσεις, εάν είχαν άγωνο πεδίο για το δημόσιο, ζημιογόνο δηλαδή πεδίο, θα ζητήσουμε αναθεώρηση των συμβάσεων. Τι, θα αφήσουμε το δημόσιο να καταστραφεί επειδή βρέθηκε ένας τρελός και έκανε μια ηλίθια σύμβαση? Πρέπει να γνωρίζουν όσοι συμβάλλονται με το δημόσιο ότι αν καταφέρνουν με ποικίλους τρόπους να το ζημιώνουν, το κάθε δημόσιο, και προκειμένου το ελληνικό, έχει δικαίωμα να επανέλθει. Έστω και αν βρέθηκαν απατεώνες πολιτικοί που τα πούλησαν όλα. Το δικαίωμα μιας χώρας να αναθεωρεί λανθασμένες συμβάσεις είναι αναφέρετο. Ποια είναι η άποψή σας για τις δραματικές μειώσεις στις αμυντικές δαπάνες ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ στα επόμενα 3 χρόνια. Ο Καμένος το θεώρησε εσχάτη προδοσία. Καλά, ο Καμένος θεωρούσε και τα μνημόνια εσχάτη προδοσία και τώρα τα ασπάστηκε. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και οι δημοσκοπήσεις τον έχουν ή στο υψούν γύρω στο 1%. Λοιπόν, ο Καμένος έλεγε ότι είναι σχάτη προδοσία και τα μνημόνια. Και μας έφερε το χειρότερο όλων. Τέλος πάντων. Προτίμησε την παραμονή στη συγκυβέρνηση, έστω και αν το ποσοστό του κομματός του μηδενίζεται, και το να πάει η επικρατείαση στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι θα σωθεί ο κύριος Καμένος. Επιλογή του. Όποιος λέει μεγάλες κουβέντες για εσχάτη προδοσία, εγώ δεν σας μίλησα. Τι σας είπα προηγουμένως για τα αεροδρόμια? Αν γίνανε ζημιογόνες συμβάσεις, έχει το δικαίωμα το δημόσιο αναθεώρησης. Δεν είπα είναι προδότες, είναι έτσι αμέσως τις εύκολες λέξεις. Αν ακούσετε τις λέξεις του Καμένου, ας πούμε, γενικά, όλη αυτά τα χρόνια, λέξεις που δεν αρμόζουν, ας πούμε, σε δημόσιο άντρα. Ποια ήταν η ερώτηση, γιατί μου ξέφυγε λίγο η ερώτηση. Το χάσατε. Κάτι έλεγε για τον Καμένο ή για... Ότι το θεωρεί εσχάτη προδοσία. Ποιο θεωρεί όμως εσχάτη προδοσία ο Καμένος? Το δεν θυμάμαι. Τη χάσατε την ερώτηση? Ναι, αφαιρέθηκε. Αφαιρέθηκε η ερώτηση. Συγγνώμη, αλλά δεν θυμάμαι το περιεχόμενο, όπως το... Γιατί σχολίασα τη λέξη εσχάτη προδοσία. Για την αφαίρεση των δαπανών, των αμυντικών ήταν η ερώτηση. Θεωρεί ο Καμένος προδοσία το να αφαιρεθούν 700 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τις αμυντικές δαπάνες. Ακούστε, οι αμυντικές δαπάνες δεν πάνε μαζί με τη θωράκιση της χώρας. Μπορείς με λιγότερα λεφτά να πάρεις εκείνα τα όπλα που να φοβήσουν την Τουρκία, να αποτρέψουν την Τουρκία. Γιατί οι αμυντικές δαπάνες, όταν διατηρείς πολλά στρατόπεδα, όταν διατηρείς πολύ προσωπικό, πολιτικό και στρατιωτικό, ανεβαίνουν οι δαπάνες. Εγώ είμαι υπέρ ενός στρατού με λιγότερα άτομα, μικρή θητεία, που να βασίζεται και σε εκπαίδευση των εφέδρων. Δεν να επανέρχονται κάθε 2-3 χρόνια, να εκπαιδεύονται στα νέα όπλα οι παλαιοί εφέδροι. Και αυτή την εξοικονόμηση που θα κάνουμε από τη μείωση προσωπικού να την ρίξουμε στην αγορά αεροπλάνων τετάρτης γενιάς, στην αγορά βαρέως πυροβολικού από τα πλέον σύγχρονα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι υπέρ της μείωσης της δύναμης των ενόπλων δυνάμεων. Ωστότου κάτσουμε σε ένα τραπέζι όλα τα κράτη και λύσουμε τα θέματα της Βαλκανικής και τελειώνουμε πια ειρηνικά, η Ελλάδα είναι καταδικασμένη να έχει αεροπλάνα τετάρτης γενιάς, σύνθετα όπλα και συστοιχίες τετάρτης γενιάς, πρέπει να έχει υποβρύχια υπερσύγχρονα, πρέπει να τα έχουμε, κυρίες και κύριοι. Δεν είμαι υπέρ του να μειώνουμε δαπάνες.
Άρα λοιπόν στρατός με λιγότερο προσωπικό, μείωση της θητείας για τους νέους μας και συχνότερες εκπαιδεύσεις των εφέδρων στα νέα όπλα. Αυτή είναι η πολιτική της Ένωσης Κεντρών. Άντε, τώρα θα το ακούσετε αύριο από το ποτάμι αυτό. Λοιπόν. Με την προδιαφυγή των μεγάλων, τι σκοπεύει να κάνει ένα κέντρο με τα χρήματα και το χρυσό της Ελλάδας στα παγκόσμια ταμεία, τι θα κάνουμε? Χρυσό της Ελλάδας στα παγκόσμια ταμεία. Η Ελλάδα δεν έχει χρυσό στα παγκόσμια. Η Ελλάδα έχει παρκάρει ποσότητες χρυσού σε διάφορα κράτη, οι οποίες όμως συνοδεύονται από επίσημα έγγραφα. Δεν έχουμε πρόβλημα με τις ποσότητες χρυσού, δεν τις έχουμε όλες εντός Ελλάδος. Έχουμε σε 4 ακόμη κράτη ποσότητες χρυσού. Πρόσφατα ενημερώθηκα για τους τόνους χρυσού που υπάρχουν στις χώρες αυτές, που δεν υπάρχει λόγος τώρα να τις μνημονεύσω. Λοιπόν, αυτό είναι η Ελλάδα. Δεν κινδυνεύει ο χρυσός, γιατί γενικώς υπάρχουν κρατικά ενεχειροδανειστήρια, δηλαδή κρατικές τράπεζες που αποθηκεύουν με ένα ταπεινό ενίκιο το χρυσό της χώρας. Αυτό δεν είναι... Λοιπόν, με την φοροδιαφυγή των μεγάλων έχω πει ότι στα λεφτά του εξωτερικού και μόνον, γιατί του εσωτερικού θεωρώ τρέλα να αρχίσουμε να ψάχνουμε λογαριασμούς, παρά μόνο σε κραυγαλαίες περιπτώσεις. Λοιπόν, γιατί χάνεται η αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος. Αν αρχίσουμε το ψαχτήρι σε λογαριασμούς, δεν θα καταθέτει κανείς λεφτά, θα καταστραφεί το τραπεζικό σύστημα. Εκεί που μπορούμε να πάρει κάποια λεφτά το δημόσιο, να βάλουμε ένα πέναλτι 10-12% στα λεφτά που βγήκαν στο εξωτερικό, με όρο να έρθουν πίσω και 12% να πληρώσουν και να τα φέρουν πίσω. Γιατί τα λεφτά αυτά, τα 130 δις που βγήκαν την τελευταία πενταετία, είναι τελείως απαραίτητα για τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Εκεί θα είμαι άτεκτος στο σημείο επιστροφής των χρημάτων. Και είπα, ας πούμε, το πέναλτι να είναι χαμηλό, για να μπορέσει να ο Υπουργός των Οικονομικών, όποιος και αν είναι, να κάνει νόμο σκούπα κίνητρο επιστροφής. Θα επιμείνουμε στο θέμα φορολόγησης των καταθέσεων εξωτερικού. Γιατί υπάρχουν στοιχεία της τράπεζας. Δηλαδή. Στις καταθέσεις εσωτερικού, στις κραυγαλαίες περιπτώσεις θα επιτρέψουμε να εξεταστούν τα ποθενέσχες, σκραυγαλές περιπτώσεις, και πρέπει οι ελληνικές τράπεζες να ξαναπεριενδυθούν ένα είδος εμπιστοσύνης και ένα είδος απορρίτου, γιατί αλλιώς δεν θα ξαναγυρίσει χρήμα αν μπορεί ο κάθε έφορος να κάνει ένα έτσι και να βλέπει τις καταθέσεις σου. Είναι δύσκολο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι καταθέσεις ανεβαίνουν. Και τι αξία έχει να ανεβαίνουν οι καταθέσεις? Τεράστιο. Γιατί αν ανεβαίνουν τις καταθέσεις, μπορεί κάθε τράπεζα να έχει πολύ μεγαλύτερα δάνεια να δίνει. Να μην χρειάζεται ανακεφαλαιώσεις. Δηλαδή φανταστείτε τι καταφέρνει κάθε τράπεζα. Επομένως, στις καταθέσεις έχει μεγάλη σημασία, και στις τράπεζες έχει μεγάλη σημασία η εμπιστοσύνη για να έρθουν τα λεφτά. Δηλαδή μπορεί να προσπαθεί το δημόσιο να πάρει, ξέρω εγώ, ένα δις και να χάνει 100 δις που φεύγουν από φόβο. Εκεί ζυγίζεις. Ζυγίζει ο Υπουργός Οικονομικών τι δέον γενέστε. Και νομίζω εύκολα καταλήγει κανείς ότι αξίζει οι τράπεζες να ξαναπεριενδυθούν με ένα απόρριτο, απαραίτητη προϋπόθεση επιστροφής των χρημάτων στις τράπεζες. Και δεν εννοώ μόνο των χρημάτων εξωτερικού, εννοώ και κάποιων χρημάτων που έχουν στα σεντούκια. Κύριε Λεβέντη, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Το δημόσιο χρέος είναι όλο νόμιμο και πρέπει να αποπληρωθεί ή πρέπει να γίνει λογιστικός έλεγχος και μετά να δούμε πώς θα το αποπληρώσουμε μέσα από τις ομιλίες σας? Φαίνεται ότι το αποδέχεστε πλήρως ανόμιμο 100% και απλά σχεδιάζετε πώς θα το αντιμετωπίσετε.
το να λέμε δεν αναγνωρίζουμε χρέος, αρχίζουμε να μοιάζουμε με την Κωνσταντοπούλου και με τον Λαφαζάνη. Η Βουλή έκανε εξεταστική και κατέληξε, λέει η Κωνσταντοπούλου, ότι δεν χρωστάμε σε κανέναν. Το χρέος είναι υπαχθές και επωνίδιστο. Και γελάει όλη η ανθρωπότητα που μια Βουλή μιας χώρας που φτώχευσε έφτασε εις τέτοιο κατάντημα. Να βγάζει διακήρυξη, δεν σας χρωστάμε τίποτα σε κανέναν. Και από την άλλη μεριά να απλώνει το χέρι να ζητάει ιδανικά. Τι γελιοδέστερον τούτου. Εγώ τι αποδέχομαι και τι δεν αποδέχομαι θα τα δείτε όταν έρθει η ώρα του Λεβέντη. Εκείνο που υπόσχομαι είναι ότι αν οι μεταρρυθμίσεις αλλάξουν, γιατί τα μνημόνια τα 1, 2, 3 ξέρετε γιατί απέτυχαν, δηλαδή τα μνημόνια Γιώργου Παπανδρέου, Σαμαρά και Τσίπρα απέτυχαν γιατί οι μεταρρυθμίσεις ήταν ηλίθιες που περιείχαν. Δεν έκαναν τίποτα οι κυβερνήσεις και κατέληγαν όταν για να πάρουν την επόμενη δόση να αυξάνουν τα σκληρά μέτρα. Τα μνημόνια λοιπόν είχαν ηλίθιες μεταρρυθμίσεις. Η αποστολή της εισόδου της Ένωσης Κεντρώνει στη Βουλή και γι' αυτό ο λαός δεν θέλω να μας δώσει απλά ένα 4% να μπούμε, αλλά ένα 10-12 για να παίξουμε ρόλο. Να επιβάλλουμε τις δικές μας μεταρρυθμίσεις που είναι το κόψιμο των διπλών συντάξεων και τριπλών, που είναι το κόψιμο της πολυθεσίας, που είναι η πάταξη της εργομισθίας, που είναι το να πάψουν στην Ελλάδα να υπάρχουν αποσπασμένοι, η απόλυση κάθε παρασύτου από το Δημόσιο Συμβούλων και Παρασύμβουλων, γενικώς το κόψιμο κάθε ασωτείας και σπατάλης και η επιστροφή της χώρας στο όνειρο της επανεκκίνησης της οικονομίας και της ψυχολογίας του χαμόγελου αντί του μαραζώματος και της κατήφιας που υπάρχει σήμερα. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα σηκώσουν την Ελλάδα σε 2 μήνες μόνο, θα τη σηκώσουν αρκετά ψηλά πάλι. Το 2017, αν τηρηθεί η ατζέντα μεταρρυθμίσεων της Ένωσης Κεντρών και αν καταλάβει και η Γερμανία τι λάθος έκανε με ηλίθιες μεταρρυθμίσεις που συμπεριλάμβανε στα μνημόνια 1, 2 και 3, τότε το 2017 με την πολιτική της Ένωσης Κεντρών θα έχουμε αφήσει πίσω την κρίση. Ο Σεπτέμβριος του 2015 φέρνει ένα χαρμόσυνο μήνυμα ότι μπορούμε σε 2 μήνες να κόψουμε τον ένφια, να κόψουμε ηλίθιους νόμους που φέρνουν λίγο ταμείο, ταμείο που όταν εμφανίζεται εξαφανίζεται αμέσως γιατί ο Ντενεκές είναι με τρίπιο πάτο. Άρα ό,τι εισραίει αμέσως διαρρέει. Λοιπόν, σε 2 μήνες να δούμε χαμόγελο και το 2017 να έχουμε αφήσει πίσω την κρίση. Και να βγει η χώρα στις αγορές. Και αυτό να μην το έχει κάνει ούτε η Νέα Δημοκρατία των Καραμαλίδων που κυβέρνησαν τόσα χρόνια, ούτε των Παπανδρέιδων που κυβέρνησαν άλλα τόσα χρόνια, ούτε ο Τσίπρας το χρυσό αγόρι της αριστεράς, της πρώτης φοράς αριστεράς, της πρώτης και τελευταίας φοράς αριστεράς, προσθέτω εγώ. Γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για πρώτη φορά αριστερά, αλλά παρέλειψαν μία λέξη. Είναι πρώτη και τελευταία φορά αριστερά. Γιατί ήταν αριστερά απατεωνίστικη που είπε ψέματα. Με την Ένωση Κεντρών λοιπόν τι μπορούμε αν προσπαθήσουμε αυτό το κάτι που έχουμε τώρα ένα 5-5 να το κάνουμε 12. Τι μπορούμε να κάνουμε. Σε 2 μήνες να καταργήσουμε τον έμφυα για το 15 να μην το χρειαζόμαστε. Αυτή είναι η δική μου υπόσχεση. Αρκεί να αλλάξουμε τις μεταρρυθμίσεις και να τις κάνουμε αυτές που κόβουν σπατάλες. Έχουμε 319.000 τριπλούς συνταξιούχους στην Ελλάδα, 3 κυρίων ταμείων. Έχουμε 400.000 συνταξιούχους που και τη λαμβάνουν σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ εργάζονται και τα παίρνουν μαύρα και εμποδίζουν να πιάσει θέση ο άνεργος.
Έχουμε μεγάλα έσχη και μεγάλες πληγές στην Ελλάδα που η Μέρκελ δεν μπορεί να τις πάρει χαμπάρι. Γιατί η κρίση έχει σημεία φωτιζόμενα, αλλά έχει και σημεία συσκοτιζόμενα έντεχνα από το πολιτικό σύστημα προς προστασία των δικών τους παιδιών. Και τι θα κάνει η Ένωση Κεντρών? Θα ρίξει φως εις όλη την κρίση. Δεν θα φωτίζει μόνο τα σημεία που συμφέρουν τον Παπανδρέου ή τον Σαμαρά ή τον Τσίπρα. Θα φωτίσουμε όλη την κρίση. Και εκεί θα έρθει η λύση. Να σας ευχαριστήσω όλους εις όλη τη χώρα που με παρακολουθείτε. Δεν ξέρω πόσες φορές θα μου επιτρέψουν να μιλήσω στις τηλεοράσεις. Πάντως όπου μιλήσω, αυτό το περιεχόμενο θα προσπαθήσω να μεταδώσω. Ότι όταν αλλάξουν οι μεταρρυθμίσεις των μνημονίων, τότε η Ελλάδα θα σηκωθεί όρθια, γιατί οι μεταρρυθμίσεις που περιλάμβαναν στα μνημόνια 1, στα μνημόνια 2 και στα μνημόνια 3 ήταν ηλίθιες και άκαρπες. Αν λοιπόν τις αλλάξουμε και τις κάνουμε αποτελεσματικές και καρποφορές, σε 2 μήνες θα κόψουμε τον έμφυα, προσωπική υπόσχεση Λεβέντη, ανελέγχω την οικονομική πολιτική, το πρώτο πράγμα λοιπόν για το 2015 θα χαρίσω στον ελληνικό λαό τον έμφυα και θα αρχίσει η οικονομία να ξαναλειτουργεί και το 2017 υπόσχομαι στα 10 εκατομμύρια Ελλήνων, αν με ακούσει η Βουλή από εδώ και πέρα και έχω τη δύναμη να επιβάλλω τις θέσεις μας, ότι θα έχουμε αφήσει πίσω την κρίση. Αυτό επιθυμώ να γίνει. Αυτό είναι το όνειρό μου. Εάν αυτά δεν γίνουν, θα είμαι αποτυχημένος. Γράφτε τις κασέτες για να τις έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ.